έτοιμοι, Σένι. Τι ωραία λέξη, Σένιος, πολύ ωραία λέξη. Σένι και οι παίκτες, Σένι όλοι έτοιμοι, αλλά πιο Σένι από όλους, βεβαίως, είναι η Νατάσα μας. Καλώς την Νατάσα Κουβελά. Γεια σας, τι κάνετε? Ήρθε το χαμογελαστό μας το κορίτσι. Σήμερα νιώθω ότι θα ταξιδέψουμε, δεν ξέρω στην πραγματικότητα που θα φτάσουμε, αλλά νιώθω θα ταξιδέψουμε και μόνο που θα γνωρίσω αυτούς εδώ τους τρεις παίχτες τώρα κιόλας. Εδώ που όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Καλώς ήλθατε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Λεξομαχία, καλώς ήλθατε. Η κατηγορία είναι ιστορική περίοδος. Ιστορική περίοδος. Τα μάτια στον πίνακα, τα χέρια στον μπάζερ. Πολύ εύκολο. Πια είναι θέμα ταχύτητας και η Ελένη ήταν λίγο πιο γρήγορη. Η εποχή του Σιντήρου. 1500 με 1000 π.Χ. η εποχή του Σιντήρου σου δίνει 100 ευρώ. Και μπράβο, Ελένη, να παίξεις πρώτη τώρα κιόλας. Γεια σου, βρε Ελένη. Γεια σας. Σε καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Ωραίο χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ. Με τι καταπιάνεσαι? Είμαι ιδιωτική υπάλληλος στον χώρο της αισθητικής. Πολύ ωραία. Είμαι μαμά πλέον. Μαμά πλέον. Ναι. Όπα, τώρα πλέον. Ένα μωράκι. 5 μήνων τώρα. Φρέσκο! Φρέσκο, βρέσκο. Πάρα πολύ ωραία και είναι αγοράκι κορτσάκι. Κορτσάκι. Κορτσάκι, να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έχουν αλλάξει τα πάντα, φαντάζομαι. Full time job αρχικά, είναι μεγάλη χαρά, είναι υπέροχα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η κατηγορία από την Νατάσα και αρχίζεις πρώτη να γυρνάς. Η κατηγορία είναι στον κινηματογράφο. Πολύ ωραία. Δεν μιλάμε για ταινίες ούτε για ηθοποιούς. Στον κινηματογράφο, σαν έννοια, σαν τέχνη. Αρχίζουμε με 20. Για το σίγμα. Για το σίγμα. Είναι τριπλό. Και πάλι 20. Το ταφ. Ταφ. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Να φύγουμε από το 20, να πάμε στον Παλαντέρ. Όχι. Τελευταία στιγμή πήγε στα 50. Πάμε. Ωρο. Και ήθελα να ξέρω πού άφησε την μπεμπούλα και ήρθε εδώ πέρα. Η γιαγιά τη. Φαντάζομαι δεν είναι πολλές φορές που την έχει αφήσει. Είναι η πρώτη φορά που την αφήνω. Για τον τροχό το κάνει αυτό. Ναι. Είμαστε πολύ τιμημένοι που αφήνει για πρώτη φορά την κόρη σου. Πρώτη φορά. Για να έρθει σε εμάς. Εμείς νιώθουμε μια τιμή για αυτό. Μπεμπά, δεν θα θυμάται τίποτα. Μπεμπά, η μαμά θα γυρίσει απόψε. Κάνε λίγο παρέα με τη γιαγιά. Όχι ότι τη χάλασε τη γιαγιά. Όχι, εντάξει, γιατί τα πάνε για χαρά τέλεια. Έτσι. Λες, δεν λες. Έφυγε. Στο 50. Ναι, κακό. Θα πούμε το ρο. Το ρο. Τώρα μόλις δεν το είπες. Ρε. Ρε. Απροσεξία εδώ πέρα, έτσι. Λιγάκι. Δεν πειράζει. Έρχεται η Δώρα. Καλώς τη Δώρα. Έλα να σε γνωρίσουμε, Δώρα. Πώς είσαι? Καλά, εσείς. Είσαι και εσύ φορτσάτη, βλέπω εδώ, έτοιμη να παίξεις. Έτοιμη. Περιμένεις πώς και πώς. Να σε απασχολήσω λίγο, να σε ρωτήσω από πού μας έρχεσαι. Από Χαλκίδα. Μεγάλος εκεί, δηλαδή. Δεν έχω μεγαλώσει εκεί. Η καταγωγή μου είναι από Κάλυμνο και από Κέρκυρα. Και πώς βρέθηκες στη μέση και τα συνδύασες? Κοίταξε να δεις. Ο μπαμπάς μου, 6,5 Δελφιώτης, μεγάλος αδελφούς. Είμαι ερωτική μετανάστρια κατά κάποιο τρόπο. Όπως οι περισσότεροι άλλωστε. Ναι, αλλά πόσο κατάλληλο το έκανες. Ενώ έβαλες μυρογνωμόνιο στο χάρτη στην Ελλάδα, σε αυτά τα δύο σημεία, και τσουπ, το έκανες στη μέση Χαλκίδα. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ και εσένα. Καλά. Γυρίζεις πρώτη φορά. Μου αρέσει που του μιλάς του τροχού, να την επηρεάσεις. Λοιπόν, σταμάτησε στα 50, είναι ένα καλό ποσό, ξεκινάμε. Ωραία, θα πω το πι. Το γράμμα μας είναι το πι. Δεν υπάρχει όμως, εδώ είσαι άτυχη πραγματικά στην πρώτη σου επιλογή. Δεν πειράζει. Να έρθει ο Γιάννης ο φίλος μου. Καλώς τώρα το Γιάννη. Γεια σου Πέτρο. Πού είσαι αδερφέ? Είμαι εδώ στο τροχό και είμαι από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ήρθες. Ναι. Σε ποια ωραία περιοχή της Θεσσαλονίκης? Καλαμαριά μένω. Καλαμαριά. Να σου πω κάτι. Είπα ωραία, χωρίς να το ξέρω, και είναι η πιο ωραία για μένα προσωπικά τουλάχιστον. Πιο ωραία είναι η Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, αλλά εντάξει, Καλαμαριά μένω. Είδες, σου κάνω το σύμπ. Αυτό. Τα είπαμε όλα αυτά πριν να πούμε. Τα μάτια μιλάμε εμείς. Καλώς ήλθες, πατρίδα. Να. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ο τροχός θα σταματήσει για πρώτη φορά. Βρε το Γιάννη στο ερωτηματικό. Για πάμε σε ένα σύμφωνο αρχικά και βλέπουμε μετά με το ερωτηματικό τι θα κάνουμε. Το νι. Το γράμμα μας είναι το νι, παρακαλώ, Νεάπολη.
Ωραία. Και τώρα πρέπει να ρωτήσω, έχεις 50 ευρώ, αν θέλεις να σηκώσεις ή όχι το ερωτηματικό για άλλα 500 ή για χρεοκοπία. Να το σηκώσω. Νομίζω ότι είναι εύκολη η απόφαση. Σήκωσε το και δείξτε το στην Ατάσα, σε παρακαλώ. Τι έχουμε, Ρενατάσα? Χρεοκοπία. Λοιπόν, ένα πεντάρικο έχασες, είναι πολύ μικρό το κακό. Άγγιζε να πάρεις το ρίσκο, αυτή είναι η αλήθεια. Να τι πετιέται, να τι πετιέται. Να τι πετιέται η χρεοκοπία. Λοιπόν, το πήρε ο χαλαρά και εντάξει, ο καθένας θα το παίρνει χαλαρά, γιατί 50 ευρώ δεν είναι αστείο ποσό τώρα για να κάτσει κάποιος να σκάσει. Το 500 ευρώ ήταν στην άλλη πλευρά, Γιάννη, και παραμένει εδώ και για σένα, αλλά και για τα κορίτσια που το διεκδικούν. Ελένη. Η Ελένη που πήρε το μάθημά της και δεν θα μου ξαναπεί το ίδιο γράμμα, θα μου πει ένα για τον Μπαλαντέρ, παρακαλώ. Το μη. Μητέρα. Είναι δικό σου τον Μπαλαντέρ. Μπράβο, σήκωσε το. Λοιπόν, ξεκίνησες για ακόμη μια φορά καλά. Αν σταθείς και ψύχρεμη, γιατί μέχρι τώρα η ψυχραιμία είναι αυτή που σου κοστίζει, θα συναντήσεις τον τελικό, αν φτάσεις εκεί, ένα Μπαλαντέρ. Αρκεί να μην φέρεις κάποια στιγμή χρεοκοπία πλάς. Για την ώρα έχεις 180 ευρώ και συνεχίζεις όπως εσύ επιθυμείς. Θα ήθελα να αγοράσω ένα φωνήν. Μπορείς να αγοράσεις ένα, λοιπόν. Το όμικρον. Ψάχνουμε κάτι που αφορά στην τέχνη του κινηματογράφου. Και τώρα πρέπει να γυρίσεις. Βεβαίως. Ευτυχώς δεν στάθηκες άτυχη, απέναντίας έφερες το μεγαλύτερο ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τροχό. Είναι η δωρεπιταγή των 300. Τέλεια. Θα το πω για το λάμδα. Για το λάμδα και μία δωρεπιταγή την 900. Μπράβο σου, σήκωσε και τη δωρεπιταγή. Θα πάει καταπληκτικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού μας η Ελένη. Έχεις 400 ευρώ. Από αυτά μπορεί να διαχειριστείς τα 100. Θέλω να αγοράσω ένα ακόμα φωνήν. Να πω το α. Σίγουρα η τελευταία λέξη θα σας καθοδηγήσει προς τη λύση του γρίφου, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και πάλι μεγάλο ποσό, μπράβο. Το Δέλτα. Το Δέλτα. Νόμιζα ότι θα πεις κάτι που είναι πιο εμφανές στον γρίφο και έχασες 150 ευρώ. Και έτσι έρχεται η Δώρα, η οποία σίγουρα το έχει δει. Δεν το έχεις δει? Το έχω βρει. Θα φέρεις όμως σε κανένα ποσό. Για να σε δούμε. Άντε, να δούμε. Έλα. Έλα. Είδες, συμπαραστέκομαι. Μιλάμε στον τροχό. Έτσι. Λοιπόν, θα πω το Β. Το Β που φαίνεται, και όχι μόνο αυτό, για να πάρεις 30 ευρώ. Αυτό πίστευα ότι θα πει πριν και η Ελένη, για να πάρει 300. Αλλά δεν το είδε μέσα στο άγχος της. Έχεις 60 ευρώ μόλις. Ένα εικοσάρικο. Το Φι. Με θλίψη. Τι να κάνω. Ωραία. Εκτιμώ ότι ξέρεις όλο το γρίφο, αλλά δεν έχεις λεφτά. Αν θέλεις να διεκδικήσεις κι άλλο σύμφωνο και λεφτά, γύρισε. Λέω να γυρίσω. Άντε, να δούμε. Αυτό το χρειάζεσαι, έστω και αν δεν φέρει τα πολλά λεφτά. Δεν ήρθε όμως ούτε αυτό. Δεν πειράζει. 40 ευρώ, πάμε να τα πάρουμε. Από το Κάπα. Κάπα. Λοιπόν, επιβεβαιώνεις ότι έχει ακόμη ένα σύμφωνο. Ναι, ναι. Θα παίξουμε και για αυτό. Έχεις 120, δηλαδή 20 ευρώ παραπάνω από ό,τι δίνει μια λύση ενός γρίφου. Τι λες, τι σκέφτεσαι? Γυρίσω. Ναι. Γυρίσω. Δεν έχει νιώσει λεφτά στα χέρια της. Τι να κάνω, θα γυρίσω. Εντάξει, είναι ένα ταπεινό ξεκίνημα. Πάμε, τελευταίο σύμφωνο. Το Χ. Το Χ. Και βεβαίως θα πάρει 140 ευρώ, θα κάνει ένα ξεκίνημα και θα μπορεί να πει και στην παρέα της, παιδιά, εγώ πήγα τροχό και κάποια στιγμή ήμουν πρώτη. Αυτό θα γίνει τώρα. Έλα. Λοιπόν, Φεστιβάλ Βερολίνου και Μόσχας. Τονίζοντας την μεγάλη φράση «Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα», πήγαινε να πάρεις 140 ευρώ. Και όντως με αυτά τα χρήματα είσαι πρώτη αυτή τη στιγμή. Βέβαια, τι πρώτη, 140 και 100 ευρώ. Αυτά είναι τώρα το ζέσταμα το οποίο κάνουμε. Είναι το ζέσταμα. Γι' αυτό περνάμε αμέσως στον γύρο νούμερο 2, που και πάλι τώρα εδώ παίζει πρώτη Δώρα. Τώρα είναι η σειρά σου να παίξεις πρώτη. Για άλλα με ψυχραιμία, γιατί τώρα νομίζω έρχονται τα λεφτά για σένα πλέον. Είναι η στιγμή που θα βγάλεις τα πολλά. Πάμε στην κατηγορία. Η κατηγορία είναι λόγια της εξουσίας.
Λοιπόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών στις ΗΠΑ, έχει πει πάρα πολλά πράγματα που έμεναν στην ιστορία. Ένα από αυτά είναι εδώ στον πίνακα αυτή τη στιγμή. Θα πω το σίγμα. Σίγμα. Κρίμα, κύριε, και διπλό. Επιτέλους, επιτέλους το μεγάλο ποσό, τώρα θα κρυθούν πολλά. Το ΤΑΦ. ΤΑΦ για 200. Ένα, δύο, δύο, τέσσερα κατοστάρικα. Και βεβαίως πανηγυρίζει και βεβαίως τώρα αλλάζει κάτι στο παιχνίδι της δώρας. Λέω να αγοράσω ένα φωνιέν, θα πω το όμικρον. Όπως λέμε, Albright. Επίσης ήταν υπουργός εξωτερικών Αμερικής, επί Clinton όμως. Και έχουμε 4 όμικρον. Τα θυμήθηκα αυτά. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι κι εγώ. Δώρα, αλλά εσύ βγάζεις λεφτά. Λοιπόν, ωραία. 3,40. Θα ξανααγοράσω. Θα πω το Α. Και το Α. Ωραία. Και η δουλειά με τα φωνήματα πήγε καλά. Έχεις 240 ευρώ. Ψάχνουμε κάτι που είπε ο Χένρι Κίσιγκερ. Τώρα να σε ρωτήσω εσύ, με τι ασχολείσαι? Έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία. Λες γαλλικά, ψεγαδιαστά. Bien sûr. Παναγιά μου! Και εγώ τα λέω, μιλάω κι εγώ ψεγάδιαστα. Έλα, θα τα δεις σε λίγο. Okay. Αλλά ασχολείσαι με αυτό? Αλλά όχι, δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν πειράζει. Θα μιλάμε γαλλικά μόνο και μόνο για να σου θυμίσω τα φοιτητικά χρόνια και όλα αυτά. Ωραία. Σε γεύου. Παίξε, παίξε. Όχι αυτό. Η μόνη μαύρη φέτα στον τροχό. Η μόνη μαύρη φέτα στον τροχό της τύχης. Σε αυτόν εδώ τον γύρο, σου στερεί τα μισά σου χρήματα, 120 ευρώ. Άλλα τόσα μένει στο ταμείο και έρχεται να παίξει ο Γιάννης. Γιάννη, τα γαλλικά σου. Έχω πάθει πλάκα, μιλάμε. Μακρόν μιλάμε τώρα, επί Μακρόν. Έλα. Έλα. Παραλίγο η επιταγή. Δεν πειράζει, αρχίζουμε με 20. Το λάμδα. Λάμδα. Το λάμδα το δικό μας, το σωστό, το διπλό-τριπλό λάμδα, το παχύ, το σαλονικιώτικο. Ναι, ναι, το είπαμε λάμδα. 60 ευρώ, βέβαια τώρα εδώ θα ήθελα να έχεις ένα μεγαλύτερο ποσό, αλλά δεν πειράζει, ας κάνουμε αυτή την αρχή και γυρίζεις. Σαράντα εδώ. Το κάπα. Όπως λέμε, Kissinger, που έχει πει αυτήν εδώ την ατάκα. Τονί. Τονί. Νικαράγουα. Θα ξέρει αυτά τα μέρη ο Κίσιγκερ. Πενήντα. Το γάμα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχεις δει σχεδόν τα πάντα στο γρίφο, με εξαίρεση τη δεύτερη λέξη. Ξέρεις τη δεύτερη. Γιατί είμαστε στο ίδιο σημείο ακριβώς. Έχεις 210 ευρώ, αυτό θέλω να επισημάνω. Θα πάρω φωνή. Το έψιλον. Μπορεί να σου λύσει τα μάγια το έψιλον. Ναι, πιστεύω. Υπάρχει ένα εκεί. Ρίξε μια ματιά στο γρίφο που ήδη ξέρεις, με εξαίρεση την δεύτερη σειρά, τη δεύτερη γραμμή. Υπάρχει περίπτωση να το έλυσες τώρα? Αν όχι, πρέπει να γυρίσεις. Το ρο. Μισό λεπτάκι, μην βιάζεσαι να πάρεις σύμφωνο, γιατί έχεις ένα δωρεάν φωνή είναι αυτή τη στιγμή μπροστά σου και νομίζω ότι ήρθε την καλύτερη στιγμή. Είναι και τσάμπα. Το γιώτα. Εσύ το είπες γιατί το γνωρίζεις σε δύο λέξεις, αλλά κοίτα που εμφανίστηκε άλλο ένα. Βρήκα το γρίφο τώρα. Και βρήκες το γρίφο. Τώρα η μόνη ερώτηση είναι, 6-110, το λύνεις και τα παίρνεις ή θέλεις να γυρίσεις για να βγάλεις αυτό που μπορείς να βγάλεις? Δεν είναι διπλό σύμφωνο. Ναι. Θα γυρίσω. Αξίζει τον κόπο. Μεταξύ μας, 110 ευρώ τώρα. 50. Περιμένουμε ένα καλό ποσό, γιατί έχει το γράμμα το διπλό. Αν είναι 50, είναι 100. Μπράβο, καλό ποσό. Φύγαμε. Πες μου το γράμμα. Το Β. Έτσι, μπράβο. Κλείνει λοιπόν με ένα μικρό ρίσκο, γιατί όποιος γυρίζει κερδίζει. Με 210 ευρώ και τη λύση του γρίφου αμέσως τώρα. Λίγη αβεβαιότητα κάνει καλό σε όλους. Λίγη αβεβαιότητα κάνει καλό σε όλους.
Είχε και μια δοση χιούμορ. Ένας, να πω, πολιτικός, ο οποίος αγαπήθηκε και μισήθηκε πάρα πολύ παγκοσμίως. Και είσαι πρώτος και έχετε όλοι χρήματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ σας. Αλλά χωρίς κάποιος να έχει ξεφύγει. Όχι να ξεφύγει. Τα 2-10, φανταστείτε, είναι η κορυφή, το ταβάνι. Είναι αυτό το ταβάνι για τον τροχό της τύχης τώρα. Σε καμία περίπτωση. Ο Γιάννης προηγείται και κακώς έβγες κιόλας, γιατί παίζεις πρώτος τώρα. Η κατηγορία και γυρίζεις. Η κατηγορία είναι τίτλος τραγουδιού. Πολύ ωραία. Τίτλος τραγουδιού. Είσαι της ελληνικής, του ελληνικού ρεπερτορίου. Όχι. Όχι. Είναι ελληνικό τραγούδι. Πάμε, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσεις. Παιδιά, πάει για τα 500 με τη μία. Αχ, λίγο έλειψε. Λίγο έλειψε. Λοιπόν, είναι 20άρικο. Πάμε. Το σίγμα. Το σίγμα. Για τον Γιάννη που δεν μου είπε τελικά τι ακούει, αλλά μπορώ να καταλάβω από το πρόσωπο ότι ακούει τέκνο. Είναι ξεκάθαρο. Και τρανς. Έτσι δεν είναι, Γιάννη. Δεκαετία 80 ακούω πολύ. Είκοσι. Το ταφ. Το τραγούδι μας έχει κρίμα. Έχει 4 ταφ. Το κρίμα πάει στο 20άρικο πάλι. Το βρήκα. Το τραγουδί. 120 ευρώ μόνο. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Με τα 500 μέσα κι εγώ θα το έκανα. Και άμα το τυπογράμμα θα είναι 1000. Ρε παιδί μου, σημάδι το έχεις βάλει το 20άρικο. Σημάδι το έχεις βάλει. Δεν πειράζει. Το ρο. Το ρο. Ήξερες ότι είναι διπλό, αλλά το είπες για 20 ευρώ. Γιατί το έκανες αυτό. Τώρα εγώ εδώ θα σε επιπλήξω σαν προπονητής. Νομίζω θα έπρεπε να πεις ένα πιο χαλαρό γράμμα που να μην σου δώσει το διπλό αυτό 20άρικο. Όπως και να έχει, δεν άλλαξαν πολλά. 160 έχεις τώρα. Θέλεις να δοκιμάσεις άλλη μία ή όχι. Άλλη μία. Μεγαλεία. Από τα 20 πήγαμε στα 30. Το φι, όπως φιλίτσα. Θα έχεις τους λόγους σου. Ναι. Λοιπόν, με το ζόρι στα 190, ρε παιδί μου, να υπάρχει ατυχία στο Γιάννη, συνεχώς. Ωραία, είναι ένα ποσό, εμπαφερτός, καλύτερο από το κατοστάρικο. Είναι κοντά στα 200. Να το πάρουμε. Θα το λύσω. Ωραία. Πάμε να πάρουμε το ποσό, λοιπόν. Πες μου. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Του τεράστιου στράτου Διονυσίου. Άμα δεν το ξέρα και αυτό, πιο μην πλέσω βεβαίως, έτσι, αυτό το κομμάτι. Θέλω να ρίξεις και ζεμπεκιά, θέλω να... Όπως άμα το βάλεις από το να βάλω και φωτιά εδώ, όπως ο Κούρκουλος στην ταινία. Βόλε φωτιά και χορεύεται τη ζεμπεκιά. Λοιπόν, 190 και 210 βγαίνουν στρογγυλά πλέον τα ποσά για τον Γιάννη που έφτασε τα 400 με ένα καλό προβάδισμα, αλλά όχι προβάδισμα υπεροχής. Γι' αυτό πάμε σε μία λεξομαχία αμέσως τώρα, με τα γράμματα αυτή τη φορά να αναβοσβήνουν στον πίνακα. Η κατηγορία είναι στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα η κατηγορία μας. Πάμε. Ελένη. Μάλιστα. Πες το. Όριο λέξεων. Βεβαίως. Μην νομίζω στην εφημερίδα, ας πούμε, ένας δημοσιογράφος πηγαίνει και λέει «Πω, πω, θέλω να γράψω σήμερα για τον τροχό της τύχης. Κάτσε να γράψω 12.000 λέξεις». Όχι, έρχεται ο συντάκτης και σου λέει «Ωραία, κρατάω τις 12.000, πετάω τις 11 και με ένα χιλιαρκιά και είμαστε βολεμένοι». Υπάρχει ένα όριο λέξεων για κάθε δημοσιογράφο και κάθε στήλη που έχει. Έτσι, ανεβαίνει στα 300 ευρώ, παραμένει βέβαιος πρώτος ο Γιάννης με 400. Μόλις όμως γυρίσουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θέλω να ξέρετε ότι η τυχερή της παρέας είναι η Ελένη που θα επιλέξει κατηγορία και θα παίξει και πρώτη. Άρα έχει ένα μικρό αβαντάζ. Εγώ τώρα εδώ θα σα αφήσω λίγο μέχρι τις διαφημίσεις, γιατί μου έχουν ζητήσει οι φίλοι μου να βγάλω φωτογραφίες, λέει, το εσωτερικό του Nissan Juke. Το δείχνω συνέχεια απ' έξω. Θα τις ανεβάσω στα social media μου. Μέχρι η Νατάσα να πει στον κόσμο πώς θα έρθει εδώ. Εγώ βγάζω φωτογραφίες από μέσα, θα τις ανεβάσω, θα ανεβάσω αυτά. Θα μου δείξεις τα stories πώς δουλεύουν αυτά. Όλα τα stories. Όλα θα μου τα δείξει. Λοιπόν, εγώ βγάζω φωτογραφίες, εσύ συμμετοχή, ξέρετε. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr.
Παιδιά, περνάμε ωραία, αλλά μέχρι τώρα έχουμε κινηθεί πολύ χαμηλά. Σε επίπεδα εννοώ οικονομικά. Yeah. Ήρθε η στιγμή να αλλάξουν όλα, γιατί μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Θα ξεκινήσει η Ελένη, που ήταν ταχύτερη μεταξύ των συμπαιχτών της στη λεξομαχία, και θα επιλέξει τώρα και την κατηγορία. Κατηγορία πρώτη, οικονομία. Τι σου λέει? Μια χαρά. Οκ, okay, σου αρέσει, μου αρέσει και αυτό. Βιβλία από το πάνω ράφι. Πολύ σπουδαία βιβλία είναι η δεύτερη. Και η τρίτη είναι, πρόσεξε, πετώντας. Ψάχνουμε κάτι πετούμενο. Νομίζω θα πω τα βιβλία. Βιβλία! Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Έλα να βρούμε δύο βιβλία που έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος, επιστήμον, παρακαλώ, επιστήμον συγγραφέας. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά βιβλία για να είναι σε αυτόν εδώ το γρίφο. Τέλεια. Κάθε βιβλίο καταλαμβάνει δύο γραμμές στον πίνακα. Πενήντα. Το σίγμα. Ένα, δύο... Δύο. 100 ευρώ. Εδώ, το λέω και θέλω να ξεχαστεί κιόλας, υπάρχει μια χρεοκοπία πλάς. Καλό είναι να μπέστε πάνω της. Αμάν, αμάν, αμάν. Ω, ήταν καλό αυτό, ήταν καλό. Τα είδαμε όλα. Έλα, 200. Το ρο. Το ρο για 200 και παραπάνω. Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι. Εντάξει, αφού δεν χρεοκοπήσαμε πλάς, μείνε με αυτό, με αυτή την αίσθηση, για να μην έρθει πίκρα. Δώρα, μην το πω και γαλλικά, έλα να παίξεις. Είκοσι. Το ταφ. Πολύ κρίμα που είχε τόσα πολλά ταφ. 100 ευρώ. Είκοσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω το κάπα. Το κάπα. 140 ευρώ. Χρειάζεσαι το μεγάλο ποσό αυτό και ήρθε. Ωραία. Λοιπόν, με ψυχραιμία, ναι, θα πω το πι. Το πι θα μας δώσει 150 ευρώ. Ναι, θα μας τα δώσει. Πάρα πολύ καλά. Τώρα γίνεται παιχνίδι. Έχεις 290 ευρώ. Λοιπόν, θα πάρω το όμικρον. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Εσύ, με πέντε. Καλά είμαι. Λοιπόν, τώρα... μπορώ να πάρω ακόμα ένα φωνήεν. Μπορείς, θα σου μείνουν 90 ευρώ. Εις γνώση σου, αγοράς άλλο ένα. Ωραία. Λοιπόν, θα πω το α. Το α του Άιφελ. Okay. Ο πύργος ο οποίος πήρες το όνομα του δημιουργού του, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, εδώ κάτι βλέπεις, είμαι σίγουρος. Ναι. Αλλά ίσως το ένα από τα δύο βιβλία. Θέλουμε και τα δύο. Πάμε να γυρίσουμε. Νομίζω έρχονται πολύ καλά νέα, γιατί σηκώνεις από τον τροχό της τύχης τον detective. Και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, ναι, γιατί έχοντας τον detective στα χέρια σου, επιλέγεις όποιο κουτάκι θέλεις στον πίνακά μας και αυτό ανοίγει αυτόματα για σένα. Λοιπόν, θέλω από την τρίτη σειρά. Ωραία. Την δεύτερη λέξη, το δεύτερο γράμμα. Λοιπόν, το δεύτερο γράμμα, αυτό εδώ, έτσι. Ναι. Πολύ όμορφα. Νατάσα, το γράμμα αυτό ήταν το έψιλον, έτσι. Ωραία. Είναι ένα φωνήεν, γλίτωσες κατοστάρικο δηλαδή. Και πήρες και άλλα τέσσερα επίσης. Και άλλα τρία, σύνολο τέσσερα. 90 ευρώ. Βλέπω ότι πήρες τον αέρα του τροχού, στην αρχή σε ζόριζε, αλλά βλέπεις όσο αφαιρείς χρήματα, τον κάνεις πιο ελαφρύ. Από το νι. Το κόλπο είναι να βγάζουμε από πάνω χρήματα. Είναι διπλό. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο από τα δύο βιβλία ξέρεις 100% ή μπορεί να διαβάσεις τον τίτλο του. Το πρώτο. Το πρώτο. Μας έμειναν κάτι λίγα για το δεύτερο, λοιπόν. Έχεις 170. Θα πάρω το γιώτα. Το γιώτα το βρήκαμε στο δεύτερο βιβλίο. Επαναλαμβάνουμε, ξέρει το πρώτο βιβλίο, αλλά ψάχνει να βρει κάτι ακόμα στο δεύτερο. Okay. Και για πες. Θα πω το μη.
Το μη. Ωραία. Κάτσε, κάτσε. Και παραλίγο να κολλήσει τη χρεοκοπία πλάς. Πάλι καλά να λες ένα σύμφωνο. Λοιπόν, το λάμδα. Λάμδα. 210 ευρώ. Να τα αφήσω. Άμα σου πω ότι μου λείπει της πρώτης, τη δεύτερη λέξη. Βρίσκεις από τη μία και χάνεις από την άλλη. Οκ. Okay. Υπάρχει μια τραμπάλα συναισθημάτων. Τι κάνουμε λοιπόν. Αγοράζουμε ή γυρίζουμε. Γυρίσω. Να γυρίσεις. Και 50 ευρώ. Νομίζω ότι το βρήκα. Θα πω το γάμα. Τώρα θα φανεί. Φάνηκε. Εντάξει. Λοιπόν, 2,60. Μια χαρά σου πήγαν όλα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ακούσουμε αυτά τα δύο βιβλία. Έλα. Το εγώ και το εκείνο. Το ένα βιβλίο. Το μέλλον μιας αυταπάτης. Δύο βιβλία βεβαίως του Τίμπιν Φρόιντ, τα οποία σου έδωσαν ένα ποσό σαν και αυτά που βλέπαμε νωρίτερα να βγάζει η Ελένη και ο Γιάννης. 2,60. Δεν έχει κάνει κάποιος την διαφορά μέχρι στιγμής. Ένας άνθρωπος να ξεφύγει, να βγάλει, ρε παιδί μου, 500, 600, 700 ευρώ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Τώρα αυτό. Αυτό είναι υπόσχεση. Αυτό είναι δέσμευση. Βλέπετε τα ποσά των παιδιών. Μόλις ισοφάρισε η Δώρα τον Γιάννη στα 400 ευρώ. Και εμείς περνάμε στο γύρο που δεν έχει χρεοκοπία πλάς. Λοιπόν, η Δώρα θα περάσει πρώτη με ένα γύρισμα. Γιατί είναι ισόπαλη με τον Γιάννη, οπότε και ένα ευρώ να βγάλει θα περάσει πρώτη. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι πετώντας. Πετώντας. Ψάχνουμε κάτι που αφορά ένα πτηνό. Το σίγμα. Σίγμα. 150 ευρώ. Ξεκινάμε δυναμικά. Το ταφ. Ταφ. Okay. Και να σου πω γιατί έγινε αυτό. Γιατί όσο είσαι μπροστά και προηγείσαι, πέφτεις πολύ, χαμηλώνεις, κρύβεσαι, μπαίνεις στο καβουκάκι σου και σου έρχεται η ατυχία. Κοίτα τώρα ο Γιάννης που έρχεται υπερλαμπρός και πρώτος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για το ξεκίνημα θέλω δύο σύμφωνα. Πρέπει όμως να βρεις και τα δύο. Πάμε στο πρώτο. Το μη. Το γράμμα μας είναι το μη, όπως λέμε μπουγάτσα. Μπουγάτσα. Ωραία. Δεν έχει μη, δεν υπάρχει και δεύτερο σύμφωνο για σένα. Μπουγάτσα. Ούτε μπουγάτσα, ούτε τίποτα. Ούτε Ελένη. Ούτε κανένα. Ναι, 500, καλώς ήλθατε. Λοιπόν, νιώσε άνετα και πες μου το γράμμα που θα σου δώσει τρελά λεφτά. Το ρο. Είναι 2 ρο, είναι 1000 ευρώ. Αψόγα. Ξύπνησε η Μπέμπα από τις φωνές μας. Δεν πειράζει, χαλάλη όμως. Έβγαλε μαμά ένα χιλιάρικο. Η Μπέμπα μπορεί να τσιρίζει αυτή τη στιγμή. Θα το ηρεμήσει η γιαγιά και οι λυποί συγγενείς. Θα το κάνουν ένα. Έτσι. Κάνε εσύ το 500 σου. Γιατί είναι χιλιάρικο ουσιαστικά. Και ξεκίνησες πάρα πολύ καλά. Όμως είμαστε στο ξεκίνημα του γρίφου. Και αυτό το χιλιάρικο για να μείνει εκεί πρέπει να λύσεις εσύ το γρίφο. Αλλιώς θα πάει τσάμπολη αυτή η προσπάθεια. Ωραία. Έχε το νου σου. Έχουμε πλέον αγωνία σε αυτό το γύρο. Επιτέλους ένα μεγάλο ποσό. Πάμε. Θα ήθελα να αγοράσω ένα φωνήεν. Ακούγεται λογικό. Το α. Έχουμε α. Και δεν θέλω να σας τρομάξω όταν ρωτώ αν έχουμε α. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Είναι γιατί πολλές φορές από την άνεσή μας ότι θα πω ένα φωνήεν και θα εμφανιστεί, ξεχνάμε ότι τα φωνήεν δεν είναι και αυτά γράμματα με τις αδυναμίες τους. Μπορεί και να μην υπάρχουν. 9 εκατοστάρικα. Ένα ακόμα. Το όμικρον. Οκτώ κατοστάρικα. Θυμίζω ψάχνουμε μία πληροφορία που αφορά ένα πτηνό. Θα πούμε το ΙΤΑ. Σε ακούμε, Ελένη. Το λάμδα. Δεν χάνεις 700, χάνεις τη σειρά σου όμως. Και αυτό
αλλάζει πολύ το παιχνίδι. Γιατί τώρα έχετε η Δώρα και ίσως μετά και ο Γιάννης και έρχονται για να στερήσουν αυτά τα 700 ευρώ από την Ελένη. Δώρα, εσύ πρώτη. Έλα. Κάτσε. Θα ήταν τρομερά ενδιαφέρον το να φέρεις και εσύ 500, αλλά έφερες 20, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, θα πω το Χ. Χ. Κάτι είδες. Ναι. Καλά είδες. Κρίμα που δεν έχεις 500, γύρισε πάλι. Ίσως τώρα. Και τώρα το έφερε! Και όχι μόνο υπερασπίζεται τη θέση της, αλλά μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και η Ελένη. Με το επόμενο γράμμα. Θα πω το πι. Πι. Ενώ δεν είναι χρεοκοπία, μοιάζει με τέτοια. Γιατί ήταν το 500 το οποίο μας έτσουξε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Κρίμα. Γιάννη, πρέπει να παίξεις και άμυνα για να μην φτάσεις σειρά της Ελένης, αλλά και επίθεση για να ξαναπεράσεις πρώτος στη βαθμολογία. Μπορείς. Αρχίζεις με μία δωροεπιταγή, 100 ευρώ. Πάμε. Το κάπα. Το οποίο κάπα, αν ανοίξει εκεί που το φαντάζομαι και άνοιξες την τελευταία λέξη, είναι το γράμμα που νομίζω, Δώρα, ότι έπρεπε να πεις και εσύ. Η λέξη ακοή φώναζε. Γιάννη, πάρε 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας μέσα από τον τροχό της τύχης, σε παρακαλώ. Και συνέχισε να γυρίζεις τον τροχό της τύχης. Το γάμα. Κοίτα να δεις, 20 πάλι. Το νι. Τουλάχιστον έχουμε ψιλοκαταλάβει για ποιο πτηνό μιλάμε. Ναι, δεν ξέρω την πρώτη τελευταία λέξη πριν το άκουσα. Οφείλεις να γυρίσεις, είναι η μόνη επιλογή που έχεις. Το ξύ. Το ξύ για 30 ευρώ. Εδώ τώρα έχω νέα που πρέπει να μοιραστώ μαζί σου και πρέπει να με ακούσουν για τα κορίτσια. Ήταν το τελευταίο σύμφωνο. Ανέλυσες το γρίφο, παίρνεις πάλι την πρώτη θέση με 210 ευρώ διαφορά, γιατί τόσα χρήματα έχεις πάνω σε αυτή τη στιγμή. Εάν δεν το γνωρίζεις, πρέπει να μου δώσεις το μοναδικό σου κατοστάρικο που περισσεύει για ένα φωνήεν. Το πω. Το ξέρεις. Θα γλιτώσεις 100 ευρώ. Πάμε. Ο Γκιόνης έχει ισχυρή όραση και οξύ ακοή. Έχει και στενή συγγένεια με την Κουκουβάγια, βεβαίως. Έτσι. 210 ευρώ σου έδωσε ο ξάδερφος της Κουκουβάγιας, που βλέπει πολύ καλά. Και εσύ έχεις 610 ευρώ σύνολο για να περάσεις για ακόμη μια φορά. Είναι η δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Περνάς πρώτος. Όμως όταν δεν χτίζεις διαφορά, τα κορίτσια σε φτάνουν και στο έδειξαν πριν. Δεν μπορώ να χτίσω με τα 20. Ας πάμε στον επόμενο γύρο, όπου παίζει πρώτος ο Γιάννης. Και είναι ο έκτος. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι οικονομία. Οικονομία. Μία έννοια. Απορώ, γιατί έχουμε αγωνία. Ο Γιάννης πήγε... Α, να το άλλαξε. Δεν πήγε 20, πήγε 50. 50. Και πήγα να πω ότι ο Γιάννης κλασικά 20... Το σίγμα, Πέτρο. Αλλά τώρα δεν έφερε 20, έφερε 50 και με το σίγμα θα πάρει 150. Να που αυτός ο γύρος ξεκινά ήδη καλύτερα. Μια χαρά. Το κάπα. Για μία δωρεπιταγή Γαλαξίας, κάπα. Μπράβο. Και δεν είναι η πρώτη, νομίζω, που φτάνει στα χέρια σου. Επιτέλους, η μεγάλη στιγμή του Γιάννη φτάνει. Ήρθε το 500 και για σένα, όπως και για τα κορίτσια πριν. Είναι η δική σου ώρα, όμως, να πάρεις αυτό το ποσό. Το νι. Με το νι θα πάρει 500. Δεν θα τα πάρει. Μπράβο. Σήκωσε τα 500 από τον τροχό. Ναι, θα τα πάρει ο Γιάννης και τώρα έχει άλλη ψυχολογία και άλλο ταμείο, παρακαλώ. 760 ευρώ αυτή τη στιγμή
βρίσκονται στο πορτοφόλι σου. Για αρχή θα πάρω το Α. Αν κρατήσει αυτά τα χρήματα ο Γιάννης, μπαίνει προς τους τελευταίους γρίφους ως φαβορί. Θα πάρω και το Γιώτα. Σαφέστατα καλύτερο από το Α. Η κατηγορία μας είναι οικονομία. Έχεις 560 ευρώ και σε ακούμε. Θα πάρω και το όμικρον. Παίζει άψογα ο Γιάννης μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πάρω και άλλο φωνή. Παρακαλώ. Το έψιλον. Σε περιμένουν άλλα 50 εδώ. Το λάμδα. Ξέρεις... Το γρίφο. Το γρίφο. Είναι 410, είναι ένα εξαιρετικό ποσό, αρκεί να το πεις σωστά, Γιάννη. Διεθνής οίκη αξιολόγησης. Διεθνής οίκη αξιολόγησης για 410 και φυσικά την πρώτη θέση. Ναι, το βρίσκει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Παραφράζω. Και να ξέρετε, είναι επαγγελματίας. Έρχεται, το βρίσκει, εδώ. Νικητής, τσακ, γυρίζει, φεύγει. Τέλεια, δεν περιμένει τίποτα. Περιμένει μόνο τον τελικό. Αλλά θα κάνεις υπομονή για τον τελικό. Και εκεί δεν θα μου φύγεις γρήγορα, γιατί έχω να σου πω ότι έχεις ήδη ένα χιλιάρικο αυτή τη στιγμή και ένα εικοσαρικάκι. Και το ποσό αυτό είναι καλούτσικο, αλλά όχι αρκετό για να νιώσεις βέβαιος. Εδώ έχουμε 400 δώρα, 300 Ελένη και τώρα η ηλεξομαχία έχει μόνη της 200 ευρώ. Η κατηγορία είναι μαστορέματα. Μαστορέματα. Ένα μερεμέτι στον πίνακα. Ένα μαστορεματάκι. Γιάννη. Λάξευση πέτρας. Λάξευση πέτρας. Και εκεί που προσπαθούσαν τα κορίτσια, γιατί πάτησαν και οι τρεις σχεδόν ταυτόχρονα, προσπαθούσαν να πάρουν αυτό το κάτι τι, το λίγο, το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα μετά τις διαφημίσεις να παίξουν πρώτες και τελευταίος ο Γιάννης, ήταν ένα χιλιοστό πιο γρήγορος. Και δεν είναι τόσο το 200 που πήρε, αλλά ότι παίζει πρώτος μετά τις διαφημίσεις στο γύρο που κρίνει τα πάντα και τον νικητή. Ελάτε στο μαγαζί μας γιατί έχουμε τελικό σε λίγο. Έναν τελικό με την Δώρα, με την Ελένη και το Γιάννη που τώρα στις διαφημίσεις, μιας και προηγήσε Γιάννη με 1.220 ευρώ, βλέπουμε όλοι τα ποσά των παιχτών μας, συνειδητοποίησα ότι είναι γεννημένος για Hollywood, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με τον ηθοποιό Μάικλ Τσίκλης, που είναι ελληνικής καταγωγής, πρωταγωνιστής Fantastic Four και όχι μόνο Gotham και άλλες πολλές σειρές. Με αυτό το χωρατό χαλαρώνουμε γιατί ξεκινά ο Γιάννης τον τελευταίο γύρο τώρα. Η κατηγορία που κρίνει τα πάντα είναι... 3-1. 3-1. Πάνω-πάνω είναι μία λέξη. Αυτή η λέξη έχει τρεις σημασίες. Ξεκινάς με κάτι που σου είναι πολύ γνωστό σήμερα, την δωρεπιταγή γαλαξίας. Έχεις κουραστεί να τα σηκώνεις. Θα πάρεις άλλη μία, αν πετύχεις και το γράμμα, που νομίζω θα το πετύχεις. Το σίγμα. Το σίγμα. Άρα πήρες 100 ευρώ για τη δωρεπιταγή και 20 ευρώ σε ψηλά. Πω, ατυχία. Χρεοκοπείς και χρεοκοπείς κανονικά, που σημαίνει ότι γυρίζεις στην πρώτη θέση, ναι μεν, αλλά τώρα πια, Γιάννη, δεν είναι στο δικό σου χέρι. Τώρα είναι στο χέρι της Ελένης, αν θα σε φτάσει. Και είπε να το κάνει θρίλερ με το καλημέρα. Το ρο. Ρο, αγαπημένο γράμμα για την Ελένη, που για ακόμη μια φορά εδώ τη δικαιώνει. Θα στα πω τίμια.
Μπροστά σου είναι αυτό το θαυμαστικό. Το οποίο θαυμαστικό είτε χρεοκοπία θα έχει από κάτω που σου αφαιρεί τα 100 ευρώ και τη σειρά, είτε θα έχει jackpot και αυτομάτως 600 και 600, 1200 και ένα ισοφάριση. Πρέπει να αποφασίσεις αν θα το σηκώσεις ή θα ψάξεις τα 600 γυρίζοντας. Λέω να το γυρίσω γιατί ήρθα να παίξω, οπότε. Εννοείς να γυρίσεις τον τροχό. Όχι, συγγνώμη, να το σηκώσω. Να το σηκώσεις. Καταλαβαίνω το στρεσάρισμα. Έρχομαι να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Γυρίζει, κερδίζει. Λέω ποιος το σηκώσει, κερδίζει ίσως τώρα, ποιος ξέρει. Μου αρέσει η σκέψη σου. Και όποιος σηκώσει, κερδίζει. Οκ. Okay. Είναι 50% οι πιθανότητες και προφανώς σκέφτηκες. Ας μην ταλαιπωριέμαι και σφίξω στο μάχη μου γύρνα για 600 ευρώ. Ό,τι γίνει τώρα, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Το σέβομαι σαν απόφαση. Έπαιξε με τις πιθανότητες και κέρδισες! Τέλεια. Εδώ λοιπόν τώρα ξαφνικά έχουμε μία ισοπαλία. Αλλά είναι μία ισοπαλία προσωρινή. Να τη χρεοκοπία, ήταν στην άλλη πλευρά. Προσωρινή. Γιατί? Γιατί το παιχνίδι δεν τελείωσε. Και ούτε εσύ έχεις εξασφαλίσει αυτά τα 1200 ευρώ που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην τράπεζά σου. Ούτε ο γρίφος έχει λυθεί. Ναι. Άρα, πες μας πώς συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, να αγοράσουμε για αρχή κάποιο φωνήεν. Να αγοράσουμε το α. Και θα σου πω κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεις μέσα σου την όλη φασαρία και τη χαρά των 1000 ευρώ που έχεις, ότι τα χρήματα που είχες στην τσέπη σου ήταν μόνο 100 ευρώ, τώρα έχεις 0. Θα πω το ταφ. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε την πρώτη λέξη, παιδιά, γιατί από αυτή θα χτίσουμε το γρίφο. Συνεχίζω, δεν την έχω βρει. Έχεις και 50 ευρώ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μία άτυχη, μία τυχερή. Άκουσέ με. Ναι. Κρατάς τα λεφτά. Ναι. Άρα, εάν έρθει ξανά η σειρά σου, κρατάς τα λεφτά, κρατάς και τούτο εδώ, θα σου λείπουν 100 ευρώ για να περάσεις πρώτη. Όμως, έρχεται η δώρα τώρα. Η πιο άτυχη. Ναι, η πιο άτυχη της παρέας. Χάνει τη σειρά της χωρίς καν να φέρει ένα ποσό που θα τσαλάξει την τύχη. Γιάννη, χρειάζεται να λύσεις το γρίφο και είσαι τελικό. Πάμε. Ακούμε το επόμενο γράμμα. Το νι. Νεολαία. Υπάρχει ένα. Μια χαρά. Πες μου. Το μη. Το μη. Οπ! Χάνεις τη σειρά σου ξανά. Άρα, η Ελένη ψάχνει 100 ευρώ για να εσωφαρίσει, 100 συν 1, για να πάρει την πρώτη θέση. Μου λείπει μία λέξη. Όπα. Σου λείπει ποια? Η τελευταία. Τελευταία. Επειδή έχεις το jackpot, πρακτικά σου λείπουνε 50 ευρώ. Πενήντα είπα, 500 ήρθαν, που σημαίνει 1000. Θα πω το πι για 500. Και θα τα πάρεις, όχι τα 500, αλλά τα 1000, γιατί έχεις jackpot. Τέλεια. Και για πρώτη φορά περνάς πρώτη μετά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ναι. Όμως τώρα είναι ο τελευταίος γύρος και αν μείνεις αυτή τη θέση, τελικό. Εάν φύγει από τα χέρια σου, είναι ο Γιάννης στο τελικό. Δεν ξέρω τώρα την τελευταία λέξη καθόλου. Έμεινε μία λέξη, ναι, που σε χωρίζει, ναι, από τον τελικό. Ναι. Πρέπει να παίξεις. Με όποιο τρόπο θες εσύ. Είναι ποσό. Πάμε. Το χ. 580 ευρώ στο πορτοφόλι. 2.160 στην τράπεζα. Το εψιλόν. Και το όμικρον. Νατάσα, θέλουμε και όμικρον.
Έχουμε 4 όμικρον. Και μάλιστα ένα από τα 4 βρίσκεται στην τελευταία λέξη, τη μόνη λέξη που απομένει για να λύσει το γρίφο η Ελένη. Μόνο αυτήν δεν ξέρει. Θέλω να πάρω. Ναι. Και το γιώτα. Και το γιώτα. Κρατάει την πρώτη θέση, βρίσκει τρίτο φωνήεν και εμφανίζει ακόμη ένα γράμμα ακριβώς εκεί που το ήθελε. Δεν πιστεύω αυτό που βλέπω, παιδιά. Ελένη, δεν ξέρω αν υπάρχει επιστροφή από αυτό. Το λέω γιατί έχεις κάνει τόσο εύκολο το γρίφο εσύ η ίδια, ναι, που νομίζω ότι και η Δώρα, αλλά και ο Γιάννης ξέρουν το γρίφο. Οπότε, πρακτικά, εδώ είναι σαν να χρεοκόπησες. Δώρα, επιβεβαίωσέ μου κάτι. Έλα κοντά να τα πούμε με ψυχραιμία. Ξέρεις το γρίφο όλο, ξέρεις και τις τρεις διαφορετικές σημασίες της πρώτης λέξης. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω την τελευταία λέξη. Και εσύ την τελευταία. Άρα, προσέξτε. Θα εξαρτηθεί και από το τι θα φέρει, γιατί σου λείπουν 621 ευρώ για να περάσεις πρώτη. Α. Β. Να βρεις το γρίφο. Γιατί ο Γιάννης ξέρει το γρίφο. Όλο το γρίφο. Και αν φύγει από σένα, έχουμε φιναλίστ. Αν έφερνες πάλι, χάνεις τη σειρά σου, θα έπαιρνες βραβείο ατυχίας. Όμως φέρνεις 100, που είναι σημαντικό ποσό. Λοιπόν, θα πω το Θ. Αυτό που βλέπεις, καλά κάνεις και το λες. Πήρες 100 ευρώ. Έχεις 700. Σου λείπει 500 και κάτι ψηλά. Όχι, είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρό αυτό το ποσό. Θα πω το Ζ. Αλλά δεν φτάνω πουθενά. Και τώρα, πες μου αν, επειδή δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη, πες μου αν έχεις βρει όλο το γρίφο. Έχει ακόμη πόσα σύμφωνα. Ένα. Πάμε. Πάμε, πάμε. Το χιλιάρικο. Και το πεντακοσάρικο κάνουν δουλειά. Έλα, 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 έλα. Έλα, στη χειροκροτήσουμε, παιδιά. Το πάλεψε μέχρι τέλους. Δεν ήρθε η τύχη εκεί που την περίμενες. Πάμε να πάρουμε και αυτό το γράμμα. Το δέλτα. Το δέλτα, το τελευταίο γράμμα. Αν είχε έρθει ένα ποσό για το διπλό Ζ, εκεί τα πράγματα για σένα θα είχαν αλλάξει ακόμα και αν δεν ήξερες το γρίφο. Δεν το ήξερες, αναγκάστηκες να πεις το Ζ και έτσι δεν τερματίζεις πρώτη. Λύνεις όμως το γρίφο και φεύγεις με ψηλά το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε. Ταύρος. Ναι. Περιοχή Αθήνας. Προφανώς. Ζώο. Ναι. Ζώδιο. Ο Ταύρος είναι περιοχή της Αθήνας. Εκεί τα σφαγεία, ζώο και ζώδιο φυσικά. Λοιπόν, τερμάτισε με 860 ευρώ. Δεν ήταν αρκετά για να πάρει την πρώτη θέση. Την πρώτη θέση την παίρνει ο Γιάννης με αρκετό άγχος βεβαίως, γιατί άφησε χώρο, gentlemen, ναι, άφησε χώρο και στα δύο κορίτσια να διεκδικήσουν την νίκη. Δεν βρήκανε την ψυχραιμία και την τύχη που χρειάστηκε. Και έτσι με 1.220 ευρώ γυρίζει σίγουρα στη Θεσσαλονίκη. Μην έρθει και με καινούργιο αυτοκίνητο, Ελένη μου, τελικώς. Γιάννη μου, έλα να σε φιλέψω εδώ, στον τροχό του μεγάλου τελικού. Εδώ που 24 φάκελοι κρύβουν ποσά, εκτός από έναν που κρύβει αυτό που θέλεις για να γυρίσεις πίσω στην Καλαμαριά. Το Nissan, το Juke, στα χρώματα, το απόλλωνα της Καλαμαριάς, έχω να πω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Βασικό. Καλή επιτυχία. Γυρίζεις. Ήθελες λίγο ακόμα για το 4. Ναι. Και έφερες το 3. Οχ. Και είσαι και λάτρης της τούμπας. Έλα, έλα Γιάννη, δεν πειράζει. Ας ανοίξουμε το 3. Ας λύσει το γρίφο και όλα θα πάνε καλά. Κατηγορία, παρακαλώ. Η κατηγορία είναι φαγητό. Νομίζω λατρεύουμε την κατηγορία αυτή, δεν το συζητάμε καν. Θα βάλουμε πρώτα 5 παραδοσιακά γράμματα του τροχού. Α, Π, Λ, Σ και Τ. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν καλό. Όμως, αν σκεφτείς ότι δεν έχει α, λάμδα, ταφ και σίγμα, κάνε τους υπολογισμούς σου και πάμε, γιατί ίσως κάθε γράμμα που θα πεις υπάρχει. Ξεκινάμε τώρα. Το μη. Πρώτο γράμμα είναι το μη. Μαχαίρι, έτσι. Mm.
Δεύτερο σύμφωνο. Το νι. Τρίτο. Το ρο. Μη, νι, ρο. Δεν έχει αλφα, άρα το φωνήεν κλειδί ποιο είναι, πιστεύεις? Το γιώτα. Πάμε. Ψάχνουμε φαγητό. Δεν έχει γιώτα. Κανένα από τα φωνήεντα. 10 δευτερόλεπτα. Ψάχνουμε ένα φαγητό. Μπύρα μου έρχεται. Σπαθώ. Μα το βρω. Λοιπόν, προσπαθούσα κι εγώ όπως εσύ να δω από την πρώτη λέξη τι γίνεται. Αυτό το μπίκα που οδηγούσε. Σίγουρα... Μπρίκια. Μπρίκια κολλάμε. Όπα. Μπρίκια κολλάμε. Θα μπορούσε να είναι. Μπρίκια δεν είναι. Τι ήταν, βρε παιδιά, τελικά? Λατρεμένο. Απίστευτο. Λοιπόν, εάν είχαμε πει μόνο το έψιλον, είχε τελειώσει όλος ο γρίφος. Για να μην πω και το κάπα. Ναι. Το έψιλον μόνο το ήταν έψιλον. Αρκετό ναι, για να μας δώσει... Μπεκρή μεζέ. Μπεκρή μεζέ. Τι να κάνουμε, ένα μπεκρή μεζέ θα κεράσεις όταν ανέβω στην Καλαμαριά, γιατί κέρδισε σήμερα, δεν φεύγεις από εδώ ηττημένος. Έτσι, έχεις κερδίσει 1220 και όχι όπλος και ένας μπεκρή μεζέ. Όλο το. Εννοείται, ανέβασε και θα γίνει χαμός. Για όσους ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, φεύγει από εδώ ο νικητής με 1220. Το μικρή μεζέ του κόστησε. Α, 2.000. Ωραίο θα ήταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και το αυτοκίνητο για να πάθουμε τώρα κανένα πατατράκ. 1220 και κερνά μικρή μεζέ στην Καλαμαριά. Γιατί όποιος γυρίζει. Κερδίζει.